Sector. Smoke. Λοιπόν, ο πολύ γνωστός Νικόλας. Παγκοσμίως γνωστός, δεν ξέρω τώρα τι συστάσεις, τι πρέπει να πω, τι δεν πρέπει να πω. Και φήμες λένε ότι μοιάζει με τον τραγουδιστή από τους LMFAO. Λοιπόν, button check από τους παίχτες, ελέγχουν λίγο τα κουμπιά τους. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Ναι, button check είναι. Λοιπόν, okay. Ήταν σοβαρό button check, δεν ήταν σοβαρό button check. Οκ, okay, δοκιμάζα τα κουμπάκια τους, είναι όλα οκ, okay, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουνε. Αυτό το character selection του Mortal Kombat είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ ωραίοι παίκτες, ποζεράδικο με προσωπικότητα, με ιστορία. Με πολύ καλό character creation, πολύ ωραίο έτσι. Τα πάντα βλέπουμε τις φλόγες, βλέπουμε το smoke. Πώς βγαίνει μέσα τους φλόγες, είπαμε και πριν για τη δουλειά που έχουν κάνει οι παραγωγοί στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλό. Πίσω από κάθε χαρακτήρα έχει ιστορία. Υπάρχουν και πάρα πολλές μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν μπορείς να τις παρατηρήσεις με την πρώτη φορά που παίζεις. Ω, πολύ ωραίο το response εδώ πέρα στο smoke. Απίστευτο. Στο smoke μου, πάρα πολύ καλό το response του Νίκολας, ωραίο. Για να δούμε εδώ πέρα, παλιά ο smoke είχε παπάδες. Και τώρα μια χαρά δυνατός είναι. Και τώρα μια χαρά δυνατός. Ω, ωραίο το EX breaker. Για να δούμε πιο άγριο. Ωραίο το overhead. Ωραίο ξανά breaker. Όχι. Για τα πάνω δεν πιάνει. Τι λέει. Αχ. Το έχασε το κόμπο. Αχ και. Είναι το χάνει το κόμπο. Teleport. Teleport. Smoke bomb. Προσπαθεί να τον κρατήσει στη θέση του. Overhead. Για να δούμε. Δεν έχει μπάρα. Δεν έχει μπάρα. Μια αγωνία. Αζούμποτο έτσι το πέταξε για να χάσει. Πάρα πολύ καλός ο Γκράνης, παίρνει το πρώτο round. Και τώρα για να δούμε τον Νίκολας. Νίκολας τέρας ψυχολογίας. Μπορεί να τον έχεις 15-0 και να στο γυρίσει. Τέρας ψυχολογίας πραγματικά. Είναι τρομερός. Αυτό είναι αλήθεια. Με έχει εντυπωσιάσει άπειρες φορές. Για να δούμε ο Γκράνης και αυτός πολύ σταθερός. Από τους πιο έμπειρους Έλληνες παίχτες. Για να δούμε τον Πρέκερ, το ξαναβάζει τη γωνία. Οι επιλογές εδώ. Ω, πιάνει το κόμπο! Για να δούμε, θα κάνει breaker, θα κάνει όπως έχει φάει αρκετό damage, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο το setup του Νίκολας! Α, breaker! Δεν το αφήνει να πάει. Και το πιάνει! Ωραίο! Το στέλνει μακριά, να ξαναποκτήσει λίγο. Α, πολύ τυχερός! Εδώ πέρα μπορούσε να συνεχίσει το κόμπο. Λαβή! Για να δούμε. Είναι πολύ κοντά και μπράβο, το παίρνει μπράβο. Ο Γκράνης παίρνει το πρώτο round. Το πρώτο επανάληπτα. Πάρα πολύ καλό performance, πολύ μελετημένες, πολύ σωστές κινήσεις. Πολύ σωστές κινήσεις. Είναι και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να πούμε τώρα, ότι γενικότερα οι παίχτες ξέραν με ποιον θα παίξουν. Ναι, και ήταν προετοιμασμένοι. Πολύ σωστή παράδειγμα. Και ψυχολογικά και μέσα στο gameplay τους. Και ψυχολογικά και τεχνικά μέσα. Τώρα θέλουμε να δούμε την ανατροπή στο σκεπτικό του Free League. Δηλαδή να αλλάξει το gameplay του, να προσαρμοστεί σε αυτό που βλέπει. Ναι. Τον διαβάζει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό, έκανε τον breaker. Ούτε που το σκ... εδώ δεν πολύ έχει breaker. Χόρεψε όπως... μέσα από τις κινήσεις. Αχ, εδώ όπο φοβερή πρέσα. Και χάνει τον κόμπο. Όχι, δεν έκανε πάνω. Παρόλα αυτά το πιάνει το smoke bomb. Το πάει στην κορδιά. Breaker. Για να δούμε, κάνει το πύραυλο πίσω. Τώρα μπροστά το χτυπάει. Χαμός. Αλλά έχει πόπο. Teleport. Πόπο. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτο run. Πολύ εντυπωσιακό performance και από τους δύο. Απίστευτο. Για να δούμε. Αυτό εννοούσα. Αυτό εννοούσα να βάλει. Φοβερή πρέσα. Για να δούμε. Πάει να πήγε από την γωνία. Το ξαναβάζει. Teleport ξανά. Teleport smoke. Φεύγει πίσω. Zoning με smoke bomb, πετάει πυράβλους. Τι γίνεται παιδιά σε αυτό το game. Πάω καλό breaker. Περίεργο, φεύγει από την γωνία με smoke bomb. Να το overhead. Και τώρα να πάει για damage. Πάμε για το κόμπο το καιρό. Ωριακά πολύ δύσκολο το just frame και μεγάλο το λάθος. Θα πληρώσει με άπειρο damage, όχι έχει breaker. Πώς έπιασε τον κόμπο, άρρωστο. Για να δούμε. Προσπαθεί να μείνει. Εντυπωσιακό, πάει για τον γνωστό και ναι, παίρνει το round.
Παιδιά, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέμε οι Έλληνες μαχητές είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Γιατί αυτά τα μάτς γίνονται μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού. Μόνο στην Ελλάδα και πουθενά αλλού οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι στον κόσμο και δεν μπορεί κανένας να πει κουβέντα, δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό. Θα πάμε στη Γαλλία και απλά θα τους διαλύσουμε. Κι ας με κρίνει όποιος θέλει για αυτά που λέω, θα το αποδείξουμε. Λοιπόν, θα αλλάξει όνομα η Γαλλία για πάρτι μας. Θα γίνει γελάς. Λοιπόν, περνάμε στο match και πολύ πάλι ωραίο. Πάρα πολύ καλό ξεκίνημα για τον Νίκολας με ένα 37% breaker αναγκαστικά από τον Γκράνι. Δεν πιέζει. Ω, Λαβή, εκεί είχε ήδη πηδήξει. Air to air. Ω, τι κάνει παιδιά ο Νίκολας, θα τρελαθώ. Ωραίο το uppercut. Τρομακτικό το uppercut. Μπέκι με smoke bombs. Ω, λάθος. Και δεν πονέσει. Έχει breaker. Όχι, για το reset. Πολύ καλό το EXE. Πάρα πολύ καλό. Τέλεπορτο χρησιμοποιεί πολύ ο Νίκολας για να φεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις. Είναι safe έτσι καλώς μετά. Σε wake up έχει πάρα πολύ λίγα τροτήλα. Τι πάρα πολύ. Full είναι. Τέλος πάντων. Μας παρακολουθεί πάρα πολύς κόσμος παιδιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να πιέσει εδώ πέρα με ποκάκια να τον αναγκάσει να κάνει λάθος. Να αφήσει την άμυνα. Πάει από την άλλη. Όχι, όχι, δεν χρειαζόταν. Πουλιδάκι εκεί για να τον κόψει και για να τον βάλει. Φου. Το περίμενε το jump. Συνεχής press από το smoke. Πολύ ωραία. Δεν είχε τείχο, δεν πειράζει, για το τείχο πήγαινε. Ναι, ναι, ναι. Ο λάθος εδώ το οποίο. Ο breaker εκεί. Wow. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Ναι. Πρέπει να παίξει λίγο με χαμηλά να τον αναγκάσει να σκύψει. Λείπει το setup. Τρομακτικό το teleport. Breaker. Θα το κάνει. Πω! Δεν πας στο δενά του λέει. Πω παιδιά μαγεύουνε. Μαγεύουνε. Τραβήλουνε. Απίστευτο. Φοβερό παιδιά, χειροκροτάει όλος ο κόσμος, άφησα και εγώ κατά μικρόφωνα, χειροκρόταγα χαμός. Φοβερό, πάρα πολύ καλό game. Το καλύτερο round μέχρι στιγμής τώρα στο πρωτάθλημα. Κάνει το 2-1 ο Νίκολας. Απίστευτος, απίστευτος. Πραγματικά ιδιοφυές κινήσεις σε απίστευτα γρήγορο χρόνο και από τους δύο παίχτες. Έχουν πλήρη αντίληψη του παιχνιδιού σε high level του τι πρέπει να κάνουν. Συνεχής πρέσα από το smoke, συνεχής πρέσα, πάει στη λαβή. Ωραία, λαβή. Έχει κλειδώσει ο Νίκολας στην άμυνα. Το κατάλαβε γρήγορα, ωραίο το breaker. Ου! Smoke bomb. Για να δούμε. Ου! Μπράβο! Προσπαθώ να παίξω λίγο πιο συντηρητικά και οι δύο τους τώρα. Breaker. Τι breaker κάνει ο άλλος. Συνεχής πρέσα, σπάει τη λάβη. Τη σπάει τη λάβη. Λέει εντάξει, φτάνει με τη λάβη. Overhead. Θα το σπάσει κάνει breaker. Breaker φυσικά. Καλό το uppercut. Πόνεσε το uppercut. Και εδώ λογικά θα πάρει το round, ναι. Και είναι match point για τον Νίκολας. Που από το 0-1 το γυρίζει σε 2-1 και δικό του το round. Είπαμε, είναι τέρας ψυχολογίας. Πάρα πολύ καλός. Για να δούμε, δεν θα το δώσει έτσι απλά ο Γκράνις. Θα το παλέψει, για να δούμε. Δεν του βγήκε το κόμπο, δεν του βγήκε. Βγήκε για το πολύ δύσκολο. Για να δούμε ο Γκράνις εδώ, ποια είναι το κόμπο. Θα πάει για το setup. Το κρατάει στον αέρα, δεν τον αφήνει. Πάει για την λάβη. Νίκολας. Ένας χαμός γίνεται, απλά ένας χαμός. Και δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει! Και κλωτσιά στα μούτρα! Στο σπίτι σου! Στην ανακύκλωση! Έχει X-ray και ο Sector. Έχει X-ray, όχι! Απίστευτο! Μπουνιά, λαβή, ένα. Ένα full bar στο Sector, τίποτα, smoke, για να δούμε.
Δεν πρέπει να γίνει X-ray από το sector. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, έτσι και γίνει αυτό. Όχι, μην πω πολύ. Θα τα καταστρέψει όλα έτσι και τολμήσει και κάνει X-ray. Έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει. Έχει θυμώσει. Α, εντάξει. Ηρεμούμε. Πλάκα κάνεις τώρα. Λες να γίνει. Όχι. Δεν έχει μπάρες. Δεν έχει μπάρες. Δεν έχει μπάρες. Α, και το παίρνει ο Νίκολας. Μπράβο, μπράβο. Πολύ το παίρνει ο Νίκολας. Πάρα πολύ καλό. Περνάει χειροκροτήματα από όλους. Μπράβο, πάρα πολύ καλό. Ο Νίκολας περνάει στην επόμενη φάση και θα παίξει με το Κιμέρια.